Είμαι Έλληνας και αγαπώ την Ελλάδα. Μα θέλω να ειδικά ή άλλα μιλάω επί οικογένειά μου στην Ελλάδα. Γιατί είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Για να μάθω την ταυτότητα του ελληνικού λαού. Είμαι Αργεντίνος, αλλά έχω ελληνικό αίμα. Είμαι περήφανη που μιλά την ελληνική γλώσσα και συνεχίζω την παράδοση των παππούδων μου. Για να παίζω με τα ξαδερφάκια μου. Για να με καταλαβαίνουν όλοι στην Κύπρο. Γιατί θέλω να μάθω ελληνική ιστορία. Γιατί είναι δικιά μου γλώσσα και θέλω να τη μάθω καλά. Για να μπορώ να βλέπω ελληνικές ταινίες. Μου αρέσουν οι αποχρώσεις της ελληνικής γλώσσας. Τι είναι μέρος της ψυχής μου. Να μάθω για όλα τα έθιμα της Ελλάδας. Για να μαθαίνω ελληνικά στις φίλες μου στο εξωτερικό. Και την γλώσσα της καρδιάς μου. Η ελληνική γλώσσα είναι βαθιά στην καρδιά μου. Η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιο Σολομού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Με τη θέσπιση αυτής της Παγκόσμιας ημέρας, επιδιώκεται η ανάδειξη του ρόλου που διευραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης, μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική εισβολή της ως μέσο αποθησάβρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβεβαιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της ως μία από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως. Τι θέλω να καταλάβω πιο καλά τους προγόνους μου. Τι μου αρέσουν τα γλώσσα, τα φαγητά και βέβαιος να ταξιδεύω στην Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί στο χωριό μου Σιβάρο ελληνικά μιλάμε. Πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Τη λατρεύω και τη θεωρώ σαν την αγαπημένη μου χώρα. Μας αρέσει η Ελλάδα πάρα πολύ. Ως Ευρωπαίος αισθάνομαι λίγο Έλληνας. Γιατί είναι μια ιστορία αγάπης. Γιατί είναι πλούσια, ακριβή, μουσική. Περιγραφική, βιβλική, ομοιρική, μοναδική. Επειδή αγαπάμε την Ελλάδα και τα ελληνικά. Επαιτειακό είναι το μήνυμα της φετινής 9ης Φεβρουαρίου για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που προτρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και τους μεγάλους σταθμούς στη γλωσσική μας εξέλιξη τα τελευταία 200 χρόνια, παραμερίζοντας. Τα αγάπησα πολύ και σήμερα διαβάζω άνετα λογοτεχνικά βιβλία. Ελληνικά μιλούσε ο παππούς μου που το 1930 ήρθε από τη Μυτιλίνη στο Σουδάν για να δουλέψει και να ζήσει. Είμαι περήφανη που μιλά την ελληνική γλώσσα και συνεχίζω την παράδοση των παππούδων μου. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι ωραία. Μαθαίνω ελληνικά. Γιατί οι περισσότερες γλώσσες, όπως και η δική μου, έχουν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα ενός μεγάλου πολιτισμού. Μαθαίνω ελληνικά γιατί η Ελλάδα είναι μια όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ζωντανή η ελληνική συνείδηση στο τόπο που γεννήθηκα και ζω. Γιατί είμαι Ελληνόπουλο της Ομογένειας. Γιατί με παρακίνησαν οι γονείς. Γιατί θαυμάζω τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί επιθυμώ να σπουδάσω σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Γιατί με συγκινεί η ελληνική ιστορία και δεν θα την αφήσω να ξεχωριάσει. Μαθαίνω ελληνικά για να έρθω σε επαφή με σπουδαία έργα Ελλήνων συγγραφέων που αξίζει να διαβάσω. Γιατί είναι η γλώσσα που με ενανούσαν που άκουσα τα πρώτα παραμύθια και τις πρώτες ευχές. Μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα για να κρατήσουμε ζωντανό τον παλμό της καρδιάς του οικουμενικού πολιτισμού. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα επειδή κατάγομαι από την εθνική ελληνική μειονότητα. Γιατί είναι η γλώσσα των προγόνων μου και θέλω να σπουδάσω στην Ελλάδα. Αλλά έχω ελληνικό αίμα. Ετοιμορείς
ή ανάσα να πάω στην Ελλάδα. Γιατί μου αρέσει πολύ το πολιτισμό. Μου αρέσουν οι αποχρώσεις της ελληνικής γλώσσας. Επειδή μου αρέσουν τα γλώσσα, τα φαγητά και βέβαιος να ταξιδεύω στην Ελλάδα. Για να μιλάω με τις εξαδέρφες. Για την αγάπη για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Μαθαίνοντας τη γλώσσα, θα μπορέσω να εκφράσω τις σκέψεις μου για την αγαπημένη μου Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά, γιατί μία μέρα θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα που αγαπώ. Γιατί αγαπάω την Ελλάδα. Θέλω μέσα από το social media να μπορώ να μιλήσω στον παππού μου και στη γιαγιά μου και να με καταλάβουν. Για να μάθω περισσότερα για τον ελληνικό πολιτισμό. Για να μπορώ να μιλάω στα ξαδερφάκια μου στην Ελλάδα. Τι είναι η μητρική μου γλώσσα και μητέρα όλων των γλωσσών. Σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν λέξεις ελληνικές. Η ιατρική, τα μαθηματικά, η αρχιτεκτονική βασίζονται στην ελληνική γλώσσα. Φέρνει σε έπαθη με τον ελληνικό πολιτισμό. Βγαίνω στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Για να παίζω με τα ξαδερφάκια μου. Για να με καταλαβαίνουν όλοι στην Κύπρο. Γιατί η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου. Για να μπορώ να βλέπω ελληνικές ταινίες. Γιατί θέλω να μάθω ελληνική ιστορία. Γιατί είναι δικιά μου γλώσσα και θέλω να τη μάθω καλά. Γιατί είναι η γλώσσα μου. Για να μαθαίνω ελληνικά στις φίλες μου στο εξωτερικό. Γιατί είναι η γλώσσα της καρδιάς μου. Γιατί είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Μισό του χρόνου τη σπουδαίνω στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και να ζήσω την ελληνική φοιτητική ζωή. Για να διαβάζω στο πρωτότυπο τους αγαπημένους μου Έλληνες λογοτέχνες. Ενδιαφέρομαι για την ιστορία της Ελλάδας και για τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Διότι μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω στην Ελλάδα και θέλω να το χρησιμοποιώ για να συνδέθω με τους ανθρώπους εκεί. Βάζω ολική φιλολογία. Γιατί μου αρέσει πόσο μελλοντικά είναι τα ελληνικά. Θα μάθουμε ελληνικά. Κάνω να ξέρω τη γλώσσα μου. Επειδή είμαι και Έλληνας. Επειδή να διαβάζω μύθι του Εσόπου. Γιατί θέλω να ξέρω και άλλα γλώσσα. Γιατί αγαπάω τα ελληνικά. Για να μιλάω τον μπαμπά. Έχω πολλούς φίλους Έλληνες στο Σαν Πάολο και θέλω να μπορώ να μιλάω μαζί τους στα ελληνικά. Μαθαίνω ελληνικά επειδή η μαμά μου είναι Ελληνίδα. Για να μπορώ να μιλάω με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου στην Ελλάδα. Καλημέρα. Μαθαίνω ελληνικά. Γιατί αγαπάω την Ελλάδα. Γιατί είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Γιατί είναι η γλώσσα της πίστης. Γιατί σχηματίζει μόνη της μια ολόκληρη γλωσσική οικογένεια. Εκτός από αυτό, ως Ευρωπαίος, αισθάνομαι λίγο Έλληνας. Μαθαίνω ελληνικά για να μπορώ να διαβάζω τα ελληνικά βιβλία. Γιατί θέλω να μιλήσω με την οικογένεια μου στην Ελλάδα. Γιατί είναι μια υπέροχη γλώσσα, με ιστορία και περηφάνεια. Η ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα όλων των γλωσσών του κόσμου. Η γλώσσα που με ταξιδεύει και με κάνει να ονειρεύομαι. Με κάνει να νιώθω ότι είμαι Ελληνίδα. Μαθαίνουμε ελληνικά. Για να γνωρίσω καλύτερα τον πολιτισμό μας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Επειδή είμαστε περήφανοι Έλληνες και κάποτε θέλουμε να γυρίσουμε στην πατρίδα μας. Ελλάδα και αγαπώ! Θέλω να καταλαβαίνω τη μαμά. Να μιλάω με τους φίλους μου. Και τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Γιατί μόνο έτσι νιώθουμε την Ελλάδα βαθιά μέσα μας. Και έτσι μπορώ κι εγώ να ανήκω κάπου. Φαίνω ελληνικά, γιατί αγαπάω την πατρίδα. Θέλω να επικοινωνώ ελεύθερα. Με τους φίλους μου και τους συγγενείς μου στην Ελλάδα. Γιατί η διαγλωσσία είναι σημαντική σε έναν πολύγλωσσο κόσμο. Γιατί έτσι παραμένουμε Έλληνες ακόμη και με δύο πατρίδες. Μαθαίνω ελληνικά επειδή είναι η μητρική μου γλώσσα. Γιατί η Ελλάδα είναι η μισή πατρίδα μου
και η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Μαθαίνω ελληνικά επειδή είμαι Έλληνας και αγαπώ την Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί στο χωριό μου Συμβάρο ελληνικά μιλάμε. Μαθαίνω ελληνικά επειδή θέλω να είμαι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτή η γλώσσα είναι της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Μαθαίνω ελληνικά για να μπορώ να διαβάζω ελληνικά βιβλία. Και να κρατάω τις ρίζες μου ζωντανές. Γιατί είναι η ωραιότερη γλώσσα του κόσμου. Ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά για να σπουδάσω θεολογία. Μέσω της ελληνικής ήρθα σε επαφή με τις οικουμενικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού, το διαχρονικό μήνυμα του χριστιανισμού και το σύγχρονο ελληνικό τρόπο ζωής. Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που με συνδέει με τους συγγενείς και τους φίλους μου στην Ελλάδα, με τον πολιτισμό και την ιστορία της πατρίδας μου. Αν και δεν είμαι Ελληνίδα, μαθαίνω ελληνικά στο σχολείο μου. Μου αρέσουν πολύ τα ελληνικά και θέλω να πάω στην Ελλάδα μια μέρα. Τα ελληνικά είναι ωραία γλώσσα. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Για να μιλάω όμορφα ελληνικά με τη γιαγιά μου. Επιβεβαιώνει την πολιτιστική μου ταυτότητα. Γιατί είναι η γλώσσα μου. Βάζω φιλοσοφία και η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Για να μπορώ να μιλάω και η οικογένειά μου στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει το να πω. Εγώ μιλάω ελληνικά. Ώστε όταν πηγαίνω στην Ελλάδα να μπορώ να επικοινωνώ με. Γιατί τα χρειάζομαι για το πανεπιστήμιο. Μαθαίνω ελληνικά. Γιατί έτσι κρατάω μέσα μου την πατρίδα και την ιστορία μας. Και θέλω κάθε φορά που την επισκέπτομαι να μπορώ να μιλήσω με τους φίλους. Θέλω να μιλάω σωστά. Άμα πάω να ζήσω στην Ελλάδα. Και επειδή τα ελληνικά είναι μια από τις ομορφότερες και πλουσιότερες γλώσσες του κόσμου. Μαθαίνω ελληνικά. Αγαπώ να διαβάζω μύθους και διαβάζω την Οδυσσία. Να μπαίνω στην εκκλησία, να ακούω την ολιτορία. Μαθαίνω ελληνικά γιατί έτσι μπορώ να μάθω όποια γλώσσα θέλω. Τα ελληνικά είναι το βιολί της καρδιάς μου. Θέλω να διαβάζω τις γραφές και να τις καταλαβαίνω. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είμαι Έλληνα. Γιατί είμαι Ελληνίδα. Γιατί μου αρέσει η Ελλάδα. Γιατί θέλω να μιλάω με τον παππού και την γιαγιά. Θέλω να είμαι καλύτερα στα ελληνικά μου. Γιατί πάω στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Μαθαίνω ελληνικά επειδή η καρδιά μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχω ελληνική οικογένεια και μιλάνε μόνο ελληνικά. Και έχουν πολλές άλλες γλώσσες, όπως τα αγγλικά, σαν βάση την ελληνική. Μελετώ τη ιστορία της Βυζαντινής τέχνης και πρέπει να διαβάζω πολλά ελληνικά άρθρα και βιβλία. Πώς θα είμαι Ελληνίδα άμα δεν μιλάω? Και επίσης και να παραγγείλω σουβλάκι. Είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Για να διαβάσω τα ποίηματα του της φιλοσοφίας των μαθηματικών. Γιατί αγαπώ την Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά για να μπορώ να μιλάω με την οικογένεια μου και τους φίλους μου στην Κύπρο. Μαθαίνω ελληνικά γιατί αγαπώ την Ελλάδα και θέλω να ζήσω εκεί. Μαθαίνω ελληνικά γιατί η ιστορία αυτής της γλώσσας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Γιατί μου αρέσει η ελληνική λογοτεχνία. Η γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γλώσσα και θέλω να γνωρίσω καλύτερα τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού πολιτισμού. Γιατί αγαπώ πολύ την Ελλάδα. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα, τη μουσική και τους χορούς της. Να τα ελληνικά με την προοπτική να εγκατασταθώ και να δουλεύω στην Ελλάδα στο μέλλον. Η ελληνική, η μυθολογική γλώσσα των θεών, του ονείρου και του χριστιανισμού με φέρνει πιο κοντά στην πνευματικότητα. Είναι η γλώσσα των προγόνων μου και η Ελλάδα είναι η ιστορική μου πατρίδα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί είναι η κλασική γλώσσα. Τα ελληνικά είναι η μητέρα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών.
Μαθαίνω ελληνικά, κάνει τη ζωή μου φωτεινή. Είχα την τύχη να αρχίσω να μαθαίνω την ελληνική γλώσσα από παιδί και να την αγαπήσω τόσο πολύ, ώστε να θελήσω να ασχοληθώ μαζί της και επαγγελματικά. Έμαθα ελληνικά γιατί πιστεύω ότι η γνώση της ελληνικής βοηθάει στην εκμάθηση όλων των άλλων γλωσσών. Και μ' αρέσει η Ελλάδα γιατί έχει ωραία θάλασσα, ωραίο ήλιο και ωραία παγωτό. Για να μπορώ να μιλάω με τους φίλους μου και τους συγγενείς μου στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί να ζήσω κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Για να μιλάω με τους συγγενείς μου στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα της μαμάς και του μπαμπά, αλλά και δική μου. Είναι η πιο ωραία γλώσσα του κόσμου. Για να γίνω μεταφράστρια λογοτεχνίας και να μετακομίσω επαγγελματικά στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, πάλι η Ελλάδα γιατρού είναι η Ελλάδα. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα της καρδιάς μου. Γιατί τα ελληνικά είναι η γλώσσα του παππού μου. Γιατί είναι η γλώσσα των προγόνων μου που μιλιέται συμβόλαια από την εποχή που ιδρύθηκε. Μας κάνει να νιώθουμε Έλληνες. Αν δεν ξέρω κι εγώ ελληνικά, πώς θα μπορέσω να μάθω στη μαμά μου? Σε από κάθε λέξη της κρύβονται ένα σωρό άλλο. Η γλώσσα της συναντητής και της φιλοσοφίας. Ξέρω άλλη γλώσσα για να πω στους ανθρώπους πόσο πολύ τους αγαπώ. Γιατί είναι πλούσια. Ακριβή. Μουσική. Περιγραφική. Μουμυρική. Μουμυρική. Μοναδική. Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί αγαπάω πάρα πολύ την ελληνική γλώσσα, αγαπάω την Ελλάδα. Η ελληνική γλώσσα είναι βαθιά στην καρδιά μου. Λίγες γλώσσες είναι τόσο ευηχές όσο τα ελληνικά. Τι θέλω να μιλώ με την εγγονή μου στα ελληνικά. Επειδή αγαπάω την ψυχή του Ελλήνου. Μου αρέσει να μαθαίνω ελληνικά για να εμπλουτίζω την κουλτούρα μου. Μια επιθυμία να γνωρίσω καλύτερα την Ελλάδα. Λατρεύω την Ελλάδα και τα ελληνικά. Διότι αγαπάω την ελληνική μυθολογία. Με κάνει τελεσμένη και μου επιτρέπει να καλύψω τις λύσεις μου. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει η ελληνική μουσική. Γιατί θα ήθελα να σπουδάσω στην Ελλάδα. Γιατί θα ήθελα να μεταφράσω καινούριους συγγραφείς. Γιατί θέλω να καταλάβω πιο καλά τους προγόνους μου. Γιατί είναι το όνειρό μου. Είναι η γλώσσα που μιλούσε ο παππούς μου. Γιατί στα ελληνικά όλα ακούγονται ζωντανά, όμορφα και μυστηριώδη. Γιατί είναι πολύ παλιά γλώσσα. Το πολύτιμο κλειδί που ανοίγει τις πόρτες στον ελληνικό πολιτισμό. Η γλώσσα των θεών. Η ελληνική γλώσσα είναι συναίσθημα. Η ελληνική γλώσσα είναι διαχρονική. Η ελληνική γλώσσα αποτελεί στάση ζωής. Γι' αυτό μαθαίνουμε ελληνικά. Έλληνες του εξωτερικού και πολίτες του κόσμου, με την απροσδόκητα μεγάλη συμμετοχή σας, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και συγκίνηση. Αποτυπώσατε γλαφυρά στην όμορφη γλώσσα μας την οικουμενικότητά της και το ουσιαστικό νόημα του εορτασμού της κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή. Είναι ο πνευματικός χάρτης της πατρίδας μας. Διαπερνά τον τόπο και τον χρόνο και δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Αριστοτέλη, αλλά και η γλώσσα του Σεφέρη και του Ελίτη. Αφετηρία της ιστορίας και του πολιτισμού. Πηξίδα του σήμερα και φάρος του μέλλοντος. Μια γέφυρα πάνω από σύνορα που αγκαλιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό μαθαίνουμε ελληνικά. Για να μιλάμε και να νιώθουμε ελληνικά.